είναι ένα εξοντωτικό και απαράδεκτο πρόστιμο. Από ό,τι ενημερωθήκαμε και εμείς, έγινε μία διαμαρτυρία ακριβώς ενάντια στο κλείσιμο του τραπεζικού καταστήματος. Παραβρέθηκαν μόνο 5 άτομα διατηρώντας τις απαραίτητες αποστάσεις και τα υγειονομικά μέτρα. Ωστόσο, επιβλήθηκε ένα πρόστιμο 3.000 ευρώ, το οποίο το θεωρούμε εξοντωτικό. Όταν φυσικά πρέπει να πούμε, κυρία Γκαρά, δεν επιβλήθηκε κάτι όχι ανάλογο, ένα όποιο πρόστιμο σε κόμματα, σε προέδρους κλπ, οι οποίοι βρίσκονται στην Αθήνα και έκαναν έντονη την παρουσία τις προηγούμενες μέρες με τρόπους διαμαρτυρίας και σε εξωτερικούς χώρους και με... Εγώ δεν θα το έβαζα σε καμία σύγκριση ή αντιστοιχεία. Κάθε δράση, κάθε φαινόμενο αποτυπώνεται και είναι υπόλογο στους νόμους που ισχύουν. Οπότε... Οι νόμοι δεν είναι... Γιατί ανάλογες περιπτώσεις, είτε απλών πολιτών που παραβιάζουν τα μέτρα, είτε συλλογικοτήτων που παραβιάζουν τα μέτρα, δεν έχουμε δει αντίστοιχη συμπεριφορά. Ωστόσο, σε αυτό που αντιδρούμε είναι ότι δεν μπορεί οποιοδήποτε, είτε σύλλογος είτε άτομο, αντιδρά σε τέτοιες αποφάσεις που έχουν τραγικές επιπτώσεις στον τόπο του και στην περιοχή του, να φημώνεται μέσω ενός εξοντωτικού προστιμού των 3.000 ευρώ. Πάντως πρέπει να παραδεχθούμε ότι μάλλον δεν φημώνεται από τα αποτελέσματα, γιατί βλέπουμε ότι έχει πάρει μεγάλη διάσταση το θέμα και τελικά ίσως είναι μια καλή ευκαιρία να ακουστεί πιο έντονη η φωνή αυτών των ανθρώπων. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γκαρά. Προφανώς, ωστόσο, κλείνοντας να πούμε ότι πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί, να μένουμε υγιείς και να τηρούμε τα μέτρα στο πλαίσιο που αναλογεί στον καθένα και να διεκδικούμε από την πολιτεία να τηρήσει και τις δικές της υποχρεώσεις, ενισχύοντας την οικονομία αλλά και το εθνικό σύστημα υγείας.